Την ίδια ώρα ο Πέτρος Φιλιππίδης μιξοκλαίει στην Ευελπίδων. Καταστράφηκε η ζωή μου. Θα μιλήσω από την καρδιά μου. Μιλώντας για το ήθος και το χαρακτήρα μου. Δεν ξέρω να μιλώ για μένα. Δεν είμαι καλός στο λόγο. Πάντα είχα να κείμενα να... Ήσουν καλός στα έργα όμως. Να την βγάζεις και να την κουνάς. Μα***α. Γεννήθηκα στους Σοφοκλέους. Εκείνη την εποχή ήταν η περιοχή με τα μπουρδέλα. Αυτό είναι ένα κομμάτι της απολογίας του Πέτρου του Φιλιππίδη. Ότι πήγαινε στα μπουρδέλα. Ότι ήταν μπουρδελιάρης. Ότι έκανε μπουρδελότσαρκες. Όταν έβγαζε έξω το μαντζαφλάρι και το έπαλε. Είτε διαζώσεις, είτε από τηλεφώνου. Είτε μέσω Skype. Δεν κακό. Όλοι οι γονείς λένε στο παιδί τους. Όταν φτάσεις σε μια ηλικία των 14, 15, 16 ετών, πήγαινε να πλύνεις το πουλάκι σου. Να πάμε στα μπουρδέλα. Να το μάθει το παιδί πώς γίνεται η δουλειά. Γιατί μερικοί θεωρούν ότι το εδίο στα 15 δεν είναι κάθετο. Θεωρούν ότι είναι οριζόντιο. Το περνούν για φερμουάρ και προσπαθούν για να το κλείσουν μερικές φορές. Αν δεν κλείνει, όσο το παλεύεις τόσο ανοίγει.